Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών. Σήμερα, 5η, 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:35 από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ο Μιχαήλ Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα ήταν οι ψαλμωδίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις οποίες έπαιρνε μέρος σαν ψάλτης. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει όλων των ειδών μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μπαλέτα και χοροδιακή εκκλησιαστική, έως και μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό τραγούδι και μετασυμφωνικά έργα. Η μελοποίηση ποιημάτων έχει θεωρηθεί ως ο κεντρικός πυλώνας της δημιουργικότητάς του. Έχει συνεργαστεί με ποιητές όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Γιώργος Εφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Οι στίχοι τους γίνονται έτσι προσιτοί στο ευρύ κοινό, πλαισιώνοντας λαϊκά τραγούδια που θέτουν θεμελιώδεις αξίες και σταθερές στη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία. Η φήμη του ξεπέρασε από νωρίς τα σύνορα της χώρας μας. Συνέθεσε το πιο αναγνωρισμένο, ίσως ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι από την ταινία Αλέξης Ζορμπάς το 1964, ενώ τραγούδια του ερμηνεύτηκαν από διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Beatles, η Shirley Bassey και η Edith Piaf. Επένδυσε μουσικά γνωστές ταινίες όπως το Z το 69 που τιμήθηκε και με το βραβείο BAFTA πρωτότυπης μουσικής, η Φέδρα το 62, Σέρπικο το 73 και πολλά άλλα. Hey boys, did you ever see a more splendiferous crash? Ο Μίκης Θεοδωράκης στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασιανή και παίρνει μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου του 1943, συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται άσχημα. Το 1954 μέχρι το 1957 σπούδασε στο Παρίσι με υποτροφία και συνέγραψε μουσικές σπουδαίων μπαλέτων, οι οποίες γνώρισαν επιτυχία στη Γαλλική πρωτεύουσα και στο Λονδίνο, ενώ την ίδια περίοδο συνέθεσε και το έργο «Ιδίπος Τύρανος». Το 1957 λαμβάνει το χρυσό μετάλλιο στο Φεστιβάλ της Μόσχας για την πρώτη συμφωνία για πιάνο και ορχήστρα. Το 1960 επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέθεσε τον Επιτάφιο σε στίχους Γιάννη Ρίτσου, έργο που έμελε να επηρεάσει σοβαρά την εξέλιξη της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Το Αξιονιστή θα γίνει το πρώτο μεγάλο έργο του με χοροδία. Το 1963 ιδρύει μαζί με τον Μανώλη Χατζηδάκη τη Μικρή Συμφωνία Ορχήστρα Αθηνών και δίνει πολλές συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσπαθώντας να εξοικειώσει τον κόσμο με τα αριστουργήματα της συμφωνικής μουσικής. Το 1967 η δικτατορία των συνταγματαρχών απαγορεύει την εκτέλεση, πώληση καθώς και ακρόαση των τραγουδιών του. Τα τραγούδια του ακουγόταν πλέον παράνομα και γινόντουσαν σύμβολο αντίστασης. Από την απελευθέρωσή του μέχρι και την πτώση της δικτατορίας τον Αύγουστο του 1974 δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο, προπαγανδίζοντας την αντίσταση του ελληνικού λαού, ζητώντας την πτώση της δικτατορίας. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα, τα τραγούδια του ακούγονται παράνομα και γίνεται σύμβολο αντίστασης. Είμαστε πια στη Χούντα. Para.
σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του αποτελεί η ενασχόλησή του με την πολιτική. Υπήρξε σημαντικό στέλεχος της ΕΔΑ. Εξελέγει βουλευτής με το ΚΚΕ και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ υπήρξε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεκέμβριο του 2010 ανακοίνωσε την ίδρυση κίνησης ανεξάρτητων πολιτών με όνομα Σπίθα ενάντια στο καθεστώς του μνημονίου. Το Σεπτέμβριο του 2013 ανακοίνωσε την αποστρατεία του από την πολιτική ζωή της χώρας, χωρίς ωστόσο να σταματήσει τις παρεμβάσεις ως το τέλος. Όπως τον Μάιο του 2017, μαζί με άλλους ανθρώπους του πνεύματος, καλούσε τον κόσμο να κατέβει στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθεί εναντίον του πραξικοπήματος και το καταστραφικό τέταρτο μνημόνιο. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση έγινε στο μεγαλειώδη συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, στο Σύνταγμα, όπου κάλεσε τον ελληνικό λαό να πει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών και εμφατικά τόνισε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Μικρά κι ανήλια στενά και σπίτια χαμηλά. Yeah.